Όλες αυτές τις μέρες επιβεβαιώθηκε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έρχεται να λύσει τη ρύθμιση των προσωπικών σχέσεων στη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών, ούτε απαντά στην ανάγκη να καταπολεμηθούν η κοινωνική απομόνωση, οι απαράδεκτες διακρίσεις, με κριτήριο το σεξουαλικό προσανατολισμό, άλλα προσωπικά γνωρίσματα της σεξουαλικότητας. Και εδώ να πούμε ότι αυτό, το γεγονός ότι το ΚΚΕ θα στηρίξει άρθρα που θα αφορούν την κατάργηση αναχρονισμών στο οικογενειακό δίκαιο, που αφορούν στην επέκταση προνομίων επιδομάτων άλλων φοροελαφρύνσεων σε συζύγους και γονείς, που αφορά την κατάργηση των διακρίσεων στην εργασία, στην εκπαίδευση, σε άλλους τομείς όπως της υγείας, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δεν σημαίνει όμως ότι δεν βάζουμε σοβαρούς προβληματισμούς, έτσι όπως τους εκφράσαμε τις προηγούμενες μέρες με τις ομιλίες των βουλευτών του κόμματός μας, με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής για το εν λόγω νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που το στηρίζουν απέφυγαν ουσιαστικά να μας απαντήσουν τι δρόμους ανοίγει αυτό το νομοσχέδιο. Πρώτον, τροφοδοτεί ή όχι παραπέρα εμπορευματοποίηση της αναπαραγωγικής διαδικασίας? Γιατί λέτε ότι δεν αλλάζετε κάτι σε σχέση με το πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα με το άρθρο 11, που αναγνωρίζει γονική σχέση που έχει δημιουργηθεί στο εξωτερικό, αναγνωρίζεται στην πράξη την εμπορική παρένθετη μητρότητα, η οποία μπορεί να έχει γίνει στην Ουκρανία, στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά, για όσους φυσικά έχουν και αυτή την οικονομική δυνατότητα. Και εξάλλου, αυτό τον προβληματισμό δεν τον λέει μόνο το ΚΚΕ, το λέει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Ισχύει, δεν ισχύει όσο αναφέρει ότι με το νομοθετικό πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει, ιδιαίτερα με το νόμο του 22, ανοίξατε το δρόμο για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για κοινωνικούς λόγους? Και προφανώς αυτά εξυπηρετούν τα κέρδη των ιδιωτικών μεγαθυρίων στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που εμπορεύονται διαχρονικά την ανησυχία ζευγαριών μεμονωμένων ανθρώπων. Και η κυβέρνηση, όπως και τα άλλα κόμματα, σε αυτό είναι ευθυγραμμισμένα, δηλαδή στην εμπορευματοποίηση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Απλώς κάποιοι λένε μόνο για τα ετερόφυλλα, άλλοι και για τα ομόφυλλα ζευγάρια. Πάντως το ΚΚΕ τα καταψήφισε όταν ίσχυαν και για τα ετερόφυλλα. Δεύτερο ζήτημα. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι το νομοσχέδιο στο όνομα της ισότητας νομιμοποιεί τις ιδιωτικές υιοθεσίες παιδιών, ευάλωτων οικογενειών προσφύγων και κυρίως τροφοδοτεί παραπέρα το απαράδεκτο πλαίσιο των διακρατικών υιοθεσιών από τρίτες χώρες που λιμοκτονούν? Και πραγματικά, τι σχέση έχει αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο της εμπορευματοποίησης, της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας με την αγωνία ζευγαριών ανθρώπων ανεξαρτήτως σεξουαλικότητας που θέλουν να δώσουν στοργή σε ένα παιδί? Τρίτο ζήτημα. Όχι μόνο αντικειμενικά εμπορευματοποιείται τη γονική σχέση, με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση αναγνωρίζεται μια θολή γονεϊκότητα. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι με το άρθρο 6 ασθενούν οι όροι προστασία της μητρότητας και αντικαθίστανται από μια γονική σχέση ουδέτερη ως προς το φύλο? Έτσι, παρακάμπτεται η κοινωνική ανάγκη του παιδιού στην αλληλοσυμπληρούμενη σχέση μητρότητας-πατρότητας που έχει αυτό το αντικειμενικά ιστορικό-κοινωνικό χαρακτήρα. Οι επιστημονικές μεταξικότητα θέσεις του ΚΚΕ απέδειξαν ότι ήταν μάταιη η προσπάθεια της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων που συνενούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά αλλά και την Πλεύση, να διαστρεβλώσουν ή και να διαβάσουν κατά πώς τους βολεύει τις θέσεις του ΚΚΕ ή ακόμα και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Προφανώς, ούτε ένα επιχείρημα δεν υπήρχε, μόνο αφορισμοί. Δεν υπάρχει λόγος να σας απαντήσουμε πάλι. Από ό,τι φαίνεται όμως, κύριοι της κυβέρνησης, μάλλον εσείς έχετε αμηχανία, έχετε χάσει την ψυχραιμία σας και αντί να απαντήσετε με επιχειρήματα στις τοποθετήσεις
του ΚΚΕ, τα εκμηριωμένα, έχετε βγάλει από την τουλάπα το χυδαίο αντικομουνισμό. Θυμηθήκατε πάλι τι έγινε πριν 100 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση, στην Κούβα. Καλά, εκεί φτάσατε να συναντηθείτε και στην αντικουκουέ επίθεση με τη Νίκη. Στρώσατε το έδαφος για να ακούγονται επί της ουσίας αποκρουστικές, ομοφοβικές, σκοταδιστικές απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, έχουμε επίγνωση ότι η ισότητα στην εκμεταλλευτική κοινωνία, στο έδαφος των ταξικών διαχωρισμών, σημαίνει στην πραγματικότητα ανισότητα. Γιατί κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν μπορεί να αποσπαστεί από το αντικειμενικό υπόβαθρο, από την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα. Γιατί αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα του παιδιού στο δωρεάν παιδικό σταθμό, στα σύγχρονα ασφαλή σχολικά κτίρια, στις δημόσιες και δωρεάν σπουδές για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα, αυτά ακριβώς είναι που διαχρονικά οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα έχει τσακίσει. Γι' αυτό ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτή την ολομέτωπη επίθεση είναι ο αγώνας που χτίζεται καθημερινά του εργατικού λαϊκού κινήματος με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες, τα κοινά εργατικά λαϊκά συμφέροντα, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά γνωρίσματα της σεξουαλικότητας. Σε όλους. Και αυτά συνεχίζει να κάνει κάτι. Όλους τους διέκοψα μετά τα 5 λεπτά και τους προειδοποίησα. Καθημερινά. Ορίστε, κλείστε σας παρακαλώ. Στις σχολές και στις γειτονιές.